Ναι. Έχει φύγει και πάει. Έχει φύγει και πάει. Έχει πάει. Θα πάει 10 ώρες στο καροκάρι. Για 5 εκατομμύρια κόσμο. Όλοι οι Δήμοι έχουν αυτό το πρόβλημα. Να δούμε ποια υπηρεσία της περιφέρειας ακριβώς είναι. Ναι, θα κάνουμε ένα γραφάκι. Θα κάνει ο κύριος Πάνο ανακοινώσεις. Θα είμαι πάντα επιγραμματικός. Δεν θα είναι ευχάριστα αυτά που θα πω. Έγινε κάτι στην Κύπρο και το ξέρουμε όλοι. Χτύπησαν τράπεζες, ναυτιλία, τουρισμό. Επομένως, επειδή είχα και κυπριακές ελληνικές εταιρείες που ασχολούντουσαν με θέματα Κύπρου και έφτασαν στο σημείο της διάλυσης, να σηθείτε φέτος, αν ελπίζαμε τουρισμό από Ρωσία, αυτό λίγο πρέπει να το ξεχάσουμε. Το ένα. Το δεύτερο. Τηλεοράσεις δεν είναι άλλα πράγματα για τη Ρωσία. Εντάξει, εγώ κάνω σαν εκδόσιο. Ο χρόνος από αποδείξεις. Και ό,τι λέω είναι πραγματικότητα. Τα συμβόλαια και συμβόλαια. Δεύτερον, κάτι θα φορήσω και για σένα. Δεύτερον, πήγα την προσωπία στον Όρκο, στο Μαϊάμι, για τις ετήσιες κουραγιέρες στο Μεσόγειο. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν ενδιαφέρονται μεγάλες εταιρείες πλέον για το Μεσόγειο. Θα μειώσουν τα πλοία και θα ασχοληθούν με την Κίνα. Επομένως, ο τουρισμός των κουραζεροπλοίων και τα λοιπά, ας τον έχουμε υπόψη φέτος ότι θα είναι μειωμένος. Και πάνω... Κάτσε να πω λίγο για βάζοντας εφημερίες, κάτσε να περιορίσουμε ανακοινώθηκε φέτος ότι οι προσελεύσεις πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά και στα λιμάνια της Ελλάδος θα διευθύνει. Τρίτον, κατετέθη το νομοσχέδιο για την ευρωπαϊκή ναυτιλία. Φέρνει άνω κάτω τα πράγματα. Την επόμενη Τετάρτη θα έχουμε απεργία της ποινιών. Δεν πιστεύω μερικοί γραφικοί και αφελείς δήμαρχοι μικρών νησιών να στέλνουν ανακοινώσεις κατά της απεργίας της ποινιών. Και ξέρω τι εννοώ. Γιατί αν πιστεύουν αφελείς και γραφικοί δήμαρχοι ανακοινώσεις κατά της απεργίας της ποινιών, θα γίνει ό,τι έχει να γίνει. Τέταρτον, ιδιότητες των τουριστικών σκαφών στην Άλυμο, στον Άλυμο, στο λιμάνι της Αλίνου. Έκανε, στείλαμε μέσα για το Δήμο. Υποθέσεις κάνουμε, γιατί κάποιες προηγούμενες φορές εστάληκαν κάποιες ανακοινώσεις κατά της ποινιών από κάτι γράφει. Από κάτι γραφικούς δημάρχους. Δεν ξέρω τι εννοώ. Δεν ξέρω τι εννοώ. Εννοείται για τον Πόρο, γιατί για τον Πόρο μιλάμε τώρα, για Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Πόρου είσαστε. Λοιπόν, εγώ και επειδή ετοιμάζονται κάποιες ανακοινώσεις γραφικών δημάρχων, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο. Έτσι πράγμα. Τώρα, την περασμένη εβδομάδα στο Ζάλιμο, ο Σύλλογος των Τουριστικών Σκαφών που εκπροσωπεί εκατοντάδες σκάφη, είχαν συνέντευξη που αντιδρούν να πουληθεί το λιμάνι τους από το Αλίμου. Και ακούστηκε εκεί για πρώτη φορά ότι είναι και τα υπόλοιπα τέσσερα λιμάνια. Στον Αλίμο ξεσηκώθηκε ο κόσμος, γιατί βλέπουν ότι δεν συμφέρει το παιχνίδι. Εδώ τι γίνεται. Πέμπτον, όπως καλά το ξέρετε, το ΤΑΙΠΕΔ έβγαλε την πρώτη ανακοίνωση με τα τέσσερα λιμάνια. Και σήμερα και η Κεφαλογιάννη το ανακοίνωσε. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα αργήσουν σε 6 μήνες, γιατί ίσως έχουν δοθεί τα πράγματα. Και ρωτώ κύριε Δήμαρχε, εσείς επειδή είστε και πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, τι κάνετε, τότε έχετε αφήσει το Λιμενικό Ταμείο να ρημάζει. Τίποτε δεν λειτουργεί, είχαν 30 σκάφη και δεν λειτουργούσε τίποτα, μου είπαν επαγγελματίες της περιοχής. Μήπως ξέρετε ποιος θα είναι ο επόμενος ιδιοκτήτης και περιμένετε να αναλάβει αυτός τα καθήκοντα του Λιμενικού Ταμείου. Γιατί κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Λοιπόν, για το Λιμενικό Ταμείο. Κάτσε να πει. Τώρα τελειώνουμε ένα-ένα. Όχι. Και είναι και ο αντιδήμαρχος κάτω παρών συνέχεια και υπάλληλος του Δήμου για ρεύμα και νερό και τα λοιπά για τις παροχές. Τώρα, εάν στις 12 η ώρα το βράδυ εμφανίζεται σκάφος και έχετε την απέτηση να έχουν υπαλλήλους πρωί, μεσημέρι, βράδυ και ειδικά αυτή την εποχή
που δεν υπάρχει κίνηση γιατί εμφανίστηκε στις 12 και να το περιμένουμε μήπως φανεί, τώρα θα αναγκαιρθεί υπόψη σας, έχουν και ένα τίμημα. Και δεν έχεις ούτε το απαιτούμενο προσωπικό για να τα στηρίξεις όλα αυτά. Οι επαγγελματίες που απευθύνθηκαν σε μένα ναι, άλλα λένε. Ναι. Οι επαγγελματίες επειδή έχουν έξοδα και κλείνουν τα μαγαζιά τους, δεν θα ακούσουν εσά. Λοιπόν, απευθύνομαι στον Απόντα και όσοι ξέρει που κάνει και τη σύσκεψη για τον τουρισμό και στον Παρόντα και πραγματικά χαίρομαι όταν τοποθετείτε στον κύριο Τσούκα. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι το αεροδρόμιο. Αυτό που έχει κάνει η γερμανική εταιρεία και το που συζητάμε και που έχει διαλύσει ο τουρισμό. Απλά πληροφοριακά σα λέω ότι πλέον οι Κινέζοι υπέβαλαν αυτή τη αίτηση να πάρουν ένα μεγάλο πακέτο μετοχών του αεροδρομίου και ίσω αυτό να το έχουν υπόψη γιατί πιθανόν να αλλάξει το παιχνίδι για τον τουρισμό γενικότερα. Είναι έτσι, δεν είναι έτσι, κύριε Τσούκα. Έτσι έχω ακούσει εγώ, έτσι έχω ακούσει εγώ με τη διάρκεια. Επειδή έχω ακούσει ότι άνοσε και από παράγοντες της Κόσκο στο Πειραιά, η Κόσκο και άλλες κοινωνικές εταιρείες βάζουν πόδι να απαντήσουν στο αεροδρόμιο του Κίσας. Κύριε Δήμαρχε, είχαμε ένα σοβαρό θέμα για τα αυθαίρετα. Από τον Αύγουστο σας κάνει αιτήσεις να μπει ο κόσμος σε μια διαδικασία να νομιμοποιηθούν τα αυθαίρετα. Με πότε τα αυθαίρετα του Δήμου και στα οποία δεν πληρώνεται φράγκο. Σας πληροφορώ ότι ο Δήμος δεν έκανε τίποτα. Απαιτείται ότι είναι ο πλέον άξιος Δήμος όλης Ελλάδος. Οι Σπέτσες κέρδισαν αυτό το πράγμα και ο Πόρος, λόγω που τα μάρα του Δημάρχου που δεν έφερε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, πήρε αρνητική απάντηση. Εάν Δήμαρχε δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά σου, παρετήσου. Είσαι επιζήμιος για τον τόπο. Και το τελευταίο θέμα, και τελειώνω, εδώ λένε οι εφημερίδες, 200 άτομα έχουν φύγει μόνο από το Τζάνιο. Έχουν διαλύσει και το ΠΙΚΠΑ και το κέντρο υγείας. Τι έχετε κάνει? Αυτά για το τελείωμα. Ευχαριστώ. Τα αυθαίρετα τι εννοείται δηλαδή, έχει ο Δήμος αυθαίρετα? Ναι, το Δημαρχείο ή η αγορά δεν είναι αυθαίρετες. Κατασκευές. Αυθαίρετες κατασκευές. Ναι, μπορείς να ξέρετε καλά τα θέματα και δήμαρχε. Μπορείς δεν έχετε ενημερωθεί από τους υπαλλήλους ή δεν θέλετε να ενημερωθείτε. Είναι αυθαίρετα αυτή η διαδικασία. Δήμαρχε, να φέρεις το θέμα το Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν αυθαίρετα στον πόρο και κάνεις τον κουτό. Και κάνεις τον κουτό, κύριε Δήμαρχε, και ο κόσμος εκατοντάδες άτομα δυσκολεύονται. Έγινε ερώτημα στο Υπουργείο, στο ΙΠΕΚΑ, στο αρμόδιο τμήμα και πήραμε απάντηση βάσει αυτό που χαρακτηρίζουν τον πόρο, τι προβλέπετε και τι δεν προβλέπετε. Και να έχετε υπόψη σας ότι οι Σπέτσες και η Ήδρα και ο πόρος είναι σε διαφορετικά ΦΕΠ, δεν είναι σε πανομοιότητα ΦΕΠ. Δεν διέχουν οι ίδιες διαδικασίες. Λοιπόν, τι περισσότερο θα πρόσδειται δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο? Αν έχετε περιστατωμένη άποψη, να την καταθέσετε, να πάρουμε απόφαση για να τη στείλουμε. Επειδή έχω περιστατωμένη άποψη. Όχι, έτσι χήμα. Καθόλου χήμα, κύριε Δήμαρχε, είναι ευθύνη δική σας για τις Σπέτσες, τα αυθαίρετα, πήρα θετική απάντηση. Και ο πόρος δεν πήρα απάντηση γιατί δεν ενημερώσατε εσείς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κάνετε κινήσεις μονάχος σας. Δεν είστε τόσο έξυπνος, κύριε Δήμαρχε, έχετε σάψει τον πόρο. Παρετηθείτε. Κάντε το παθητήσα. Βάλτε άλλους θέλεγους από την παράταξή σας να δημαρχέρετε. Σχετικά με το περιφερειακό ιατρικό χώρο και το κέντρο υγείας λειτουργούν άψογα
παρά τις όποιες δυσκολίες γνωρίζουμε όλοι μας, έχουν όλα τα νοσοκομεία του Πειραιά και γενικότερα της Ελλάδος και έχουν πολύ σοβαρές ελλείψεις και μεγάλες. Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο και σημείο, μπορώ να πω εμείς ευτυχώς, και συνεχώς προσπαθούμε για το καλύτερο. Εάν εσείς έχετε κάποια συγκεκριμένη καταγγελία και παράπονο, μας την πείτε και να την εξετάσουμε. Η κυρία Μάρτυρα έχει το λόγο. Εγώ θέλω να μάθω ποια είναι αυτά τα φέρετα που λέει, γιατί εμείς δεν τα ξέρουμε. Τα ξέρουν οι κυρία Μάρτυρα. Συγγνώμη κύριε Πάνου, εσείς τα καταγγέλλετε και εγώ θέλω να μάθω ποια είναι αυτά. Κυρία Μάρτυρα, υπάρχουν και ιδιωτικά. Και του Δήμου. Τα ιδιωτικά είναι ιδιωτικά, του Δήμου. Λοιπόν, κυρία Μάντυλα, οι Σπέτσες και οι άλλοι Δήμοι φρόντισαν το θέμα αυτό να λυθεί. Πλην του Δήμου πόρου. Να καλέσετε τους μηχανικούς της περιοχής να σας πούνε. Να σας φέρουν δεκάδες. Εσείς δεν εγώ δεν ξέρω, πείτε μου ποια είναι. Εγώ θα σας πω, οι μηχανικοί θα σας πούνε. Έχουν κάνει κινήσεις. Θα έχουν κάνει κινήσεις. Κυρία Μάντυλα, δεν μπορεί να πουλάτε το Δήμο του πόρου. Επειδή εσείς κάνετε, όχι εσείς προσωπικά, τιμώ το δασύνο της άσης. Επειδή ο Δήμαρχος δεν κάνει τη δουλειά του, να καλέσει τους μηχανικούς. Οι μηχανικοί όλοι έχουν παρόν. Κύριε Πανούχου, αυτά σας ρωτάει η γυναίκα. Ποια είναι τα κτίρια. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο... Θα διαβουλευτείτε με κάποιον για να πείτε. Όχι με κάποιους. Εγώ θέλω το θέμα να φέρει ο Δήμαρχος το θέμα αυτό των αυτών. Ο Δήμαρχος λέει ότι δεν υπάρχουν δημοτικά κτίρια αφαίρετα. Εάν ο Δήμαρχος δεν λέει ότι δεν φέρει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, θα υπάρχουν θέσεις δικές μου. Και από εκεί πέρα θα δούμε ποιος θα κοστεί από αυτό το τόπο. Υπάρχουν πράξεις αφαιρέτου για δημοτικό κτίριο. Έτσι, για να καταλάβω. Γιατί εγώ παρέλαβα στο Δήμο. 7 χρόνια ένας δεν μου δείχνει ότι αυτό το κτίριο είναι αφαιρέτο. Για να ξέρουμε τι λέμε. Δεν για κάποιο άλλο. Σας σύγκρισα για το γραφείο Δήμου. Εγώ δεν είμαι, δεν το καταγγέλλω. Αλλά λέω, από ό,τι κατάλαβα, έχει έρθει κάποιο άλλο χαρτί που λέει ότι είπαμε μπήκαμε εμείς και Ήδρα σε άλλο. Δεν είναι Δεν είναι μόνο. Να ξεκινήσουμε των θεμάτων. Προσήλθε, μισό λεπτό, συγγνώμη, προσήλθε και ο κύριο Δόσκαλη. Πέστε, κύριε Τσούκα, ορίστε. Θέλω να πω στον κύριο Πάνο, σχετικά επειδή αναφέρθηκε για την τουριστική επιτροπή, επειδή έλειπε την προηγούμενη φορά, η τουριστική επιτροπή, ο κύριο Ξέρη, αντικαταστάτη του είναι ο κύριο Παπαδόπουλο. Εγώ με απόφαση δημάρχου είμαι εκτό. Όσον αφορά το αεροδρόμιο. Έχω πει και στο παρελθόν η θέση μου είναι ότι ο όρος αυτός ο περιβόητος των 100 χιλιόμετρων η γνώμη μου είναι ότι δεν μπήκε από τους Γερμανούς αλλά από τους δικούς μας. Πρέπει λοιπόν να επαγγελθούμε και οι Κινέζοι να το πάρουν το αεροδρόμιο. Τη σύμβαση πριν να γίνει η μεταβίβαση των μετοχών να επιμείνουμε πάση δυνάμει να αλλάξει αυτός ο όρος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τσουκά. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να ξεκινήσω. Θα ρωτήσω κάτι. Στο προηγούμενο συμβούλιο υπάρχει απόφαση δημάρχου που είναι εκτός ο κ. Τσούκας από την ΕΤΑ. Δεν νομίζω κάτι τέτοιο. Απόφαση δημάρχου. Γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει απόφαση δημάρχου. Απόφαση δημοτικού συμβουλίου που ορίσαμε τα μέλη. Αυτό ορίζεται με απόφαση δημοτικού συμβουλίου και όχι απόφαση δημάρχου. Επιμένω στο δημάρχου γιατί είμαστε δυστυχώς τέτοιοι σύμβουλοι. Κύριε Τσούκα. Όχι, δεν είναι σωστό να κάνουμε διάλογο, κάνουμε μια τοποθέτηση ο καθένας. Κάτσε ρε, δεν είναι σοβαρό το αεροδρόμιο. Ο κύριος είναι σοβαρό το αεροδρόμιο της περιοχής. Λοιπόν, κύριε Τσούκα, κύριε Πέδρο, είναι σοβαρό αυτό που λέτε, γι' αυτό έριξα την μπάλα. Για αεροδρόμιο μιλάτε, σε παρακαλώ. Εάν όντως γίνει παιχνίδι τέτοιο, πρέπει όλος ο χώρος και οι άλλοι δήμοι να απαιτήσουμε να βγει ο άλλος για το συγκεκριμένο θέμα. Διότι λόγω του αεροδρομίου έχει διαλυθεί ο τουρισμός του χώρου. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Να ξεκινήσει ο κύριος Δήμαρχος από την υπηρεσία. Μισό λεπτάκι, κύριε Ζεντελή.
Πέντε λεπτά διάλειμμα, κύριε. Η απειμίση. Λοιπόν, προϋπηρεσίας, έχω 4 θέματα. Λοιπόν, 4. Το ένα είναι για τα 5 ημερομίσθια που έχουμε δικαίωμα κατά άτομο το μήνα, τα οποία υπάρχει μια διαφοροποίηση από αυτό που είχαμε πάρει απόφαση την 107 του 12. Δηλαδή, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ΑΣΕΠ, της Αντίκης Μανωροβούλου, αναφορικά με τη διαδικασία πρόληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου έως και 5 ημερομίσθια το μήνα κατά άτομο και συνεπία το πράξιο του ελεκτικού συνεδρίου κατά το έτος 12, συνεπακόλουθων εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη λεπτομερή στοιχειοθέτηση του έκτακτου χαρακτήρα για την πρόληψη εργατοσυνδικού προσωπικού έως 5 ημερομίσθια το μήνα, πριν από την επεριστατωμένη απόφαση Δημάρχου για την πρόληψη, απαιτείται εξειδικευμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για κάθε μήνα και όχι συνολικά και αόριστα για όλο το έτος ή τη Δημοτική Θητεία, όπως είχαμε πάρει εμείς την 107 απόφαση του 12. Γιατί αυτή την πληροφόρηση είχαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και σωστά το είχαμε κάνει. Αυτά λέγανε, αυτά κάναμε. Στην πορεία τα αλλάζουμε. Με την οποία θα ετούμαστε πρόληψη τέτοιου προσωπικού λόγω πλήρως στοιχειοθετημένων εκτάκτων αναγκών. Λοιπόν, για το μήνα Απρίλιο, για τον οποίο εισηγούμε την πρόληψη μέχρι 10 άτομα, γιατί μέχρι 10 άτομα έχουμε δικαίωμα σαν Δήμος, με έως 5 ημερομίσθια το μήνα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 4071 του 12, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες ίδρυψης αποχέτευσης καθώς και δημοτικού κινητηρίου, συνέπεια εκτάκτων καιρικών φαινομένων προηγούμενων ημερών, να πάρθει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σε εξειδίκευση της 107, δηλαδή στην ουσία κάνουμε τροποποίηση της 107, του 12, ο καταμερισμός της υπηρεσίας προτείνεται να είναι στο εξής: 7 άτομα για την υπηρεσία ίδρυψης και 7 για την υπηρεσία νεκροταφείου. Η πληρωμή θα γίνει από τους ΚΑΕ 25-60-41 και 45-60-41. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο τμήμα το αποφασίζει θα είναι ίδια με την 107 του 12, απλώς συμπληρωματικά στο Α την αναφορά για τις έκτακτες ανάγκες όπως αυτές περιγράφηκαν προηγουμένως από μένα και στο Γ ότι η παρούσα θα έχει ισχύ για το μήνα Απρίλιο. Τέλος Απριλίου αν κρίνουμε για τον Μάιο. Τέλος Μαΐου αν κρίνουμε για τον Ιούνιο. Και με την προϋπόθεση της πρόληψης σχετικής δαπάνης από τον προϋπολογισμό. Αυτό το θέμα ήθελα. Ένα. Για μην τα πω να μαζί. Πρώτα απ' όλα έκανα και την εισήγηση μαζί ο κ. Δημαρχός. Να πάμε για το κατεπήγον. Κάποιος από την πλειοψηφία έχει αντίρρηση για το κατεπήγον. Εσείς. Εγώ θέλω να ρωτήσω πότε ήρθε αυτό το χαρτί που διάβασε το διεύθυντη. Λοιπόν, τι εννοείται πότε ήρθε αυτό το χαρτί, κύριε Μαρκό. Αυτό το χαρτί που άλλαξε τα δεδομένα και τα πέσει άλλα. Λοιπόν, το χαρτί είναι πιο. Εμείς, βλέποντας τις απαιτήσεις του Δήμου εν ώψη Πάσχα, φεστιβάλ σκαφών κτλ., κοιτάμε πώς μπορούμε να είμαστε πιο έτοιμοι. Ήδη, τέλος του μήνα, φεύγουν όλοι οι συμβασιούχοι. Παίρνουμε ξεκρέμαση. Λοιπόν, και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους. Πήραμε την απόφαση ρεύσης του υπολογισμού για 8 άτομα στο Δήμο, όπως πήραμε και στο Λιμενικό Ταμείο για τους 4-5 που είχαμε πάρει, και προχωράμε. Προχωράμε τον διαγωνισμό για την αποκομιδή της καθαριότητας. Λοιπόν, στα πλαίσια αυτά, μέχρι να είμαστε έτοιμοι με όλα αυτά, κρίνουμε ότι πρέπει να έχουμε τα 5 μεροκάματα. Αυτό είναι ουσία. Ο κύκλος δεν το έχετε φέρει.